Κάθισμα τέταρτο. Ψαλμός 24. Σε σένα, Κύριε, ύψα το νου και την καρδιά μου που είσαι ο Θεός μου. Σε σένα έχω εμπιστοσύνη, ήθε να μην τροπιαστώ ποτέ, ούτε να με περιγελάσουν οι εχθροί μου, γιατί όλοι όσοι δείχνουν υπομονή δεν θα ντροπιαστούν, ήθε να ντροπιαστούν όσοι παρανομούν μάταια. Κύριε, γνώρισό μου τους δρόμους των εντολών σου και δίδαξέ με τους τρόπους της θεάρεστης ζωής. Οδήγησέ με να γνωρίζω την αλήθεια των εντολών σου και δίδαξέ με να κατανοήσω ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό σε περιμένω όλη μέρα. Θυμήσου και στείλε τις εσπραχνίες σου, Κύριε, και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι αιώνια. Μη θυμηθείς τις αμαρτίες που έκανα όταν ήμουν νέος και από άγνοια σύμφωνα με το έλεος σου θυμίσουμε, Κύριε, γιατί έχεις απέραντη καλοσύνη. Καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος, γι' αυτό θα καθοδηγεί με νόμους αυτούς που αμαρτάνουν στον δρόμο της αρετής. Θα οδηγεί τους πράους με σύνεση, θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τον δρόμο των εντολών του. Όλοι οι δρόμοι του Κυρίου είναι γεμάτοι ευσπλαχνία και αξιοπιστία για αυτούς που αναζητούν να μάθουν το θέλημα και τις εντολές του. Για το όνομά σου, Κύριε, και προς δόξαν σου συγχώρεσέ την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται πραγματικά τον Κύριο? Σε αυτόν θα δώσει νόμο για να ακολουθεί τον δρόμο που είναι αριστός σε αυτόν. Η ψυχή του θα αναπαύεται ανάμεσα σε αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη. Ο Κύριος είναι δύναμη και ενίσχυση για αυτούς που τον φοβούνται. Τούτο θα το φανερώσει η διαθήκη του προς αυτούς. Τα μάτια μου είναι στραμμένα συνέχεια στον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από κάθε παγίδα τα πόδια μου. Ρίξε το βλέμμα σου το σπραχνικό επάνω μου και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι έρημος και φτωχός. Οι πόνοι της καρδιάς μου έγιναν πολλοί, από τις στεναχώριες μου βγάλε με. Δες πόσον εταπεινώθηκα και πόσον εκοπίασα και συγχώρα μου όλες τις αμαρτίες μου. Δες ότι οι εχθροί μου έγιναν πολλοί και με μίσος άδικο με μισούν. Φύλαξε τη ζωή μου και γλίτωσέ με, ας μην τροπιαστώ και εξευθελιστώ, γιατί στήριξα τις ελπίδες μου σε σένα. Άκακοι και ευθύς άνθρωποι με ακολουθούσαν και συνδέονταν μαζί μου, επειδή έδειξα υπομονή σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε, Θεέ μου, τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του. Ψαλμός 25. Κρίνε με, Κύριε, γιατί εγώ πορεύτηκα χωρίς κακία και ελπίζοντας τον Κύριο δεν θα βρεθώ αδύνατος. Δοκίμασέ με, Κύριε, και στείλε μου πειρασμούς. Θέρμανε το εσωτερικό μου και την καρδιά μου, διότι η εσπλαχνία σου είναι μπροστά στα μάτια μου και φρόντισα να είμαι αρεστός σε σένα, συμμορφούμενος προς την αλήθεια των εντολών σου. Δεν έλαβα μέρος σε συγκεντρώσεις ανθρώπων για μάταια πράγματα και δεν θα συνεργαστώ με αυτούς που ενεργούν παράνομα. Μίσησα τη συγκέντρωση αυτών που κάνουν πονηρά έργα και δεν θα καθίσω μαζί με ασεβείς. Θα πλύνω μαζί με τους αθώους τα χέρια μου και θα περικυκλώσω, Κύριε, το θυσιαστήριό σου, για να ακούσω εγώ τη φωνή εκείνων που σε υμνούν και να διηγηθώ όλα τα θαυμαστά έργα σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την αρμονία του σπιτιού σου και τον τόπο όπου κατασκηνώνει η δόξα σου. Γι' αυτό μη καταστρέψεις την ψυχή μου μαζί με τους ασεβείς και μην εξαφανίσεις τη ζωή μου μαζί με τους άνδρες που αγαπούν τα αίματα, στον οποίον τα χέρια υπάρχουν ανομίες και το δεξί τους χέρι γέμισε με δώρα. Ενώ εγώ βάδισα χωρίς κακία, λύτρωσέ με και ελέησέ με, τα πόδια μου στάθηκαν στον ίσιο δρόμο και σε ευλογώ, Κύριε, πάντοτε σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις. Ψαλμός 26. Ο Κύριος είναι ο φωτισμός μου και ο σωτήρας μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι ο υπερπιστής της ζωής μου, από ποιον να δηλιάσω? Όταν με πλησίαζαν κακοποιοί που επέπεσαν εναντίον μου για να με κατασπαράξουν, αυτοί που μου προκαλούσαν θλίψεις και οι εχθροί μου, αυτοί οι ίδιοι έχασαν τη δύναμή τους και έπεσαν νικημένοι.
και αν ακόμα παραταχθεί εναντίον μου ολόκληρος στρατός, δεν θα φοβηθεί η καρδιά μου, εάν σηκωθεί εναντίον μου πόλεμος και σε αυτή την περίπτωση εγώ θα ελπίζω. Μια χάρη ζήτησα από τον Κύριο, αυτή είναι επίμονα θα το ζητήσω, να κατοικώ μέσα στο σπίτι του όλες τις μέρες της ζωής μου, να βλέπω τα έργα του Κυρίου που με γεμίζουν ευχαρίστηση και να επισκέπτομαι τον Άγιο Ναό του. Γιατί με έκρυψε στη σκηνή του κατά την ημέρα των δυσκολιών μου, με προστάτεψε σε κρυφό μέρος της σκηνής του και με ύψωσε πάνω σε πέτρα στερεά. Και τώρα, να, ύψωσε το κεφάλι μου πάνω από τους εχθρούς μου, γι' αυτό θα κυκλώσω γύρω το θυσιαστήριό του και στη σκηνή του θα προσφέρω θυσία ευγνώμονα θριάμβου, θα τραγουδήσω και θα ψάλω στον Κύριο. Εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή της δέησης, την οποία σου απευθύνω θερμά, ελέησέ με και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Σε σένα, είπε η καρδία μου, τον Κύριο με πόθο πολύ θα ζητήσω. Όλη η ύπαρξή μου σε αναζήτησε, το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητώ με πόθο. Μη γυρίσεις αλλού από μένα το πρόσωπό σου και μην απομακρυνθείς οργισμένος από τον δούλον σου. Γίνε βοηθός μου, μη με αποδιώξεις και μη με εγκαταλείψεις, ό Θεέ που είσαι ο σωτήρας μου. Διότι ενώ ο πατέρας και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με πήρε κοντά του για να με προστατέψει. Βάλε μου νόμους, Κύριε, που θα με οδηγούν στον δρόμο σου και οδήγησέ με σε ίσιο δρόμο, για να αποφύγω τους εχθρούς που με απειλούν. Μη με παραδώσεις σε αυτούς που σκοπεύουν να με λυπήσουν, γιατί ξεσηκώθηκαν εναντίον μου άδικοι μάρτυρες κατηγορίας και είπαν ψέματα για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Πιστεύω ότι θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη, όπου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δείξε υπομονή στον Κύριο, γέμισε με ανδρεία και ας ενισχύεται η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμός 27. Σε σένα, Κύριε, θα φωνάζω δυνατά με την προσευχή μου. Θεέ μου, μη με προσπεράσεις σιωπηλός. Ποτέ μην αδιαφορήσεις για μένα, γιατί θα γίνω όμοιος με αυτούς που καταβαίνουν στον τάφο. Άκουσε τη φωνή της δέησής μου τη στιγμή που προσεύχομαι σε σένα, όταν υψώνω τα χέρια μου προς τον ναό σου τον Άγιο. Μη επιστρέψεις να παρασυρθώ στην καταστροφή μαζί με τους αμαρτωλούς και μη με εξαφανίσεις μαζί με αυτούς που διαπράττουν την αδικία, μαζί με αυτούς που λένε λόγια φιλικά σε εκείνους που είναι κοντά τους, ενώ σχεδιάζουν κακά μέσα στην καρδιά τους. Δώσ' τους, Κύριε, σύμφωνα με τις πράξεις τους και σύμφωνα με την πονηρία των έργων τους, σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους, δώσ' τους, πλήρωσέ τους με τον μισθό που ταιριάζει στις πράξεις τους. Γιατί δεν θέλησαν να καταλάβουν τα έργα του Κυρίου και τα έργα των χεριών του. Γι' αυτό θα γκρεμίσεις αυτούς και δεν θα τους ξανασηκώσεις πάλι. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, γιατί άκουσε τη φωνή της προσευχής μου. Ο Κύριος έγινε βοηθός και υπερασπιστής μου, πάνω του στήριξε την ελπίδα της καρδία μου και πήρε βοήθεια και το σώμα μου αναζωογονήθηκε και με τη θέλησή μου θα τον δοξολογήσω. Ο Κύριος είναι η δύναμη του λαού του και ο υπερασπιστής, ο οποίος εχάρισε τη σωτηρία στον βασιλέα που ο ίδιος έχρισε. Σώσ' τον λαόν σου και ευλόγησε αυτούς που είναι η κληρονομιά σου και σαν βοσκός καθοδήγησέ τους και ύψωσέ τους αιώνια κάτω από την προστασία σου. Ψαλμός 28. Προσφέρετε στον Κύριο γη του Θεού, προσφέρετε στον Κύριο μικρά κρυαράκια, προσφέρετε στον Κύριο δόξα και τιμή. Προσφέρετε στον Κύριο δόξα στο όνομά Του, προσκυνήστε τον Κύριο στο ανάγιο τόπο που κατοικεί. Φωνή Κυρίου αντυχεί πάνω στα φορτωμένα με νερό σύννεφα, ο Θεός της δόξας βρόντισε. Ο Κύριος υψώνεται πάνω από τα άφθονα νερά που περικλείονται στα νέφη. Φωνή Κυρίου ακούεται με δύναμη και μεγαλοπρέπεια. Φωνή Κυρίου βροντά με κεραυνούς που συντρίβουν κέδρους και θα συντρίψει με αυτούς ο Κύριος τους κέδρους του Λιβάνου και θα αλεπτύνει το δάσος του Λιβάνου σαν το μοσχάρι. Ο δε αγαπημένος λαός παραμένει δυνατός σαν απόγνωρο ζώου που έχει ένα κέρατο.
η φωνή αυτή Κυρίου που ακολουθεί την αστραπή διακόπτει τη φλόγα της φωτιάς, φωνή Κυρίου που σύει την έρημο και θα σύσει ο Κύριος την έρημο της Κάδης, φωνή Κυρίου που φέρνει στην ζωή νέα ελάφια και εξαφανίζει δάση, ενώ συγχρόνως στο ναό του ο καθένας τον δοξάζει. Αλλά ο Κύριος κατοικεί ανάμεσα στις ραγδαίες βροχές και θα καθίσει σαν βασιλιάς αιώνιος. Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στον λαό του, ο Κύριος θα ευλογήσει τον λαό του χαρίζοντάς του ειρήνη. Ψαλμός 21. Θα σε υμνήσω, Κύριε, γιατί με υποβάστασες και με στήριξες και δεν επέτρεψες τους εχθρούς μου να χαρούν από την καταστροφή μου. Κύριε, ο Θεός μου, εφώναξα με όλη τη δύναμή μου από το κρεβάτι της αρρώστιας μου προς σε και εσύ με γιάτρεψες. Κύριε, ανέβασες από τον Άδη την ψυχή μου, με έσωσες και δεν με άφησες να συγκαταλεγώ μεταξύ εκείνων που καταβαίνουν στον τάφο. Ψάλτε ύμνους στον Κύριο, εσείς οι αφοσιωμένοι του, και δοξολογήστε το Άγιο του όνομα. Γιατί από την αγανάκτησή του ξεσπάει η οργή του, αλλά και από το θέλημά του παρέχεται έλεος και ζωή, ενώ το βράδυ διανυκτερεύει μαζί μας το κλάμα, το πρωί θα έλθει η χαρά. Και εγώ, βυθισμένος μέσα στα υλικά αγαθά, είπα, ουδέποτε θα σαλευθώ και θα απολαμβάνω αιώνια την κατάσταση αυτής της ευτυχίας μου. Κύριε, εσύ σύμφωνα με το θέλημά σου έδωσες δύναμη στην ομορφιά του σώματός μου. Μου γύρισες όμως το πρόσωπό σου και ταράχθηκα. Σε σένα, Κύριε, θα φωνάξω δυνατά και προς τον Θεόν μου θα προσευχηθώ. Ποια η ωφέλεια αν χυθεί το αίμα μου και αν κατέβω στη φθορά? Μήπως το χώμα θα σε δοξολογήσει ή θα αναγγείλει την αλήθειά σου? Άκουσε ο Κύριος την προσευχή μου και με ελέησε. Ο Κύριος έγινε βοηθός μου. Μετέβαλες τα κλάματά μου σε χαρά. Έσχισες το τρίχινο ένδυμα του πένθους μου και με έζωσες γύρω με φροσύνη, για να σου ψάλει η ψυχή μου ύμνους δοξαστικούς και να μην κυριευθώ από λύπη ώστε να σταματήσω. Κύριε ο Θεός μου, αιώνια θα σε δοξολογώ. Ψαλμός 300. Πάνω σου, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου. Ας μην τροπιαστώ ποτέ από τη διάψευσή τους. Μέσα από τη δικαιοσύνη σου ελευθέρωσέ με και σώσε με. Σκύψε το αυτί σου προς εμένα. Σπεύσε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Γίνε για μένα, Θεός, υπερασπιστής και τόπος καταφυγής για να με σώσεις. Γιατί εσύ είσαι δύναμη και καταφύγιό μου, για το όνομά σου θα με οδηγήσεις σε ασφαλείς τόπους και θα με συντηρήσεις. Θα με βγάλεις από την παγίδα αυτή που μου έστησαν, γιατί εσύ, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου. Στα χέρια σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, γιατί με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Μίσησες αυτούς που δίνουν σημασία σε ψευδείς ματαιότητες. Εγώ όμως στήριξα τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από χαρά και ευφροσύνη για το έλεος σου, γιατί έδειξες συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες την ψυχή μου από τους κινδύνους. Και δεν με άφησες να πιαστώ στα χέρια των εχθρών μου. Έστησες τα πόδια μου σε τόπο άνετο για να κινούμε ελεύθερα. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Από το θυμό σου θόλωσαν τα μάτια μου και αναστατώθηκε η ψυχή και η κοιλιά μου. Γιατί η ζωή μου χάθηκε μέσα σε πόνο και τα χρόνια μου πέρασαν με στεναγμούς. Εξασθένησε από τις πολλές στερήσεις η δύναμή μου και τα κόκαλά μου κλονίστηκαν. Έγινα περίγελος μπροστά σε όλους τους εχθρούς μου και στους γείτονές μου υπερβολικά, ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, αυτοί που με βλέπουν έξω με αποφεύγουν. Ξεχάστηκα από τις καρδιές τους σαν να ήμουν νεκρός, έγινα σαν σκεύος άχρηστο, διότι άκουσα τις συκοφαντίες πολλών από αυτούς που κατοικούν τριγύρω μου, καθώς έκαναν σύσκεψη αυτοί εναντίον μου, αποφάσισαν να μου αφαιρέσουν τη ζωή. Εγώ όμως, Κύριε, στήριξα σε σένα τις ελπίδες μου και είπα, «Εσύ είσαι ο Θεός μου, στα χέρια σου βρίσκονται οι τύχες μου, σώσε με από το χέρι των εχθρών μου και από αυτούς που με καταδιώκουν.
ρίξε τη λάμψη του προσώπου σου πάνω στο δούλο σου, σώσε με εγχύοντας προς εμέ το ελαιός σου. Κύριε, ας μην ντροπιαστώ που σε επικαλέστηκα, ας ντροπιαστούν οι ασεβείς και ας γκρεμιστούν στα βάθη του Άδη. Ας γίνουν χωρίς λαλιά τα δόλια χείλη που λένε εναντίον του δικαίου παρανομίες με υπερηφάνεια και περιφροσύνη που εξουδενώνει. Πόσο μεγάλη είναι η καλοσύνη σου, Κύριε, την οποία επιφυλάσσεις για αυτούς που σε φοβούνται και την ετοίμασες για αυτούς που ελπίζουν σε σένα ενώπιον των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις βαθιά σε κρυφό μέρος της θεϊκής σου προστασίας, όπου θα προφυλαχθούν από την οργή και την επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις με στη σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται από συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, διότι με τρόπον θαυμαστών έδειξε το έλεος του και με περιφρούρησε σε απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ μέσα στις δυσκολίες μου είπα, έχω απορριφθεί από τα μάτια σου, σύ όμως άκουσες την προσευχή μου όταν φώναξα δυνατά σε σένα. Αγαπήστε τον Κύριο όλοι οι αφοσιωμένοι σε Αυτόν, γιατί ο Κύριος αναζητεί την αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε αυτούς που ενεργούν με περηφάνεια περισσή. Να έχετε ανδρείο φρόνημα και ας γίνεται δυνατή η καρδιά όλων εκείνων που στηρίζουν τις ελπίδες τους στον Κύριο. Ψαλμός 301. Ευτυχισμένοι αυτοί που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και αυτοί που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες για να μην φαίνονται. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα καταλογήσει αμαρτία και που δεν υπάρχει στο στόμα του δόλος. Επειδή δε εγώ αποσιώπησα την αμαρτία μου, αδυνάτησαν τα κόκαλά μου λόγω του ότι φώναζα δυνατά, στενάζοντας όλη μέρα. Γιατί όλη τη μέρα και τη νύχτα βαρύ έπεσε πάνω μου το χέρι σου. Έπεσα σε δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, καθώς μπήχθηκε σαν αγκάθι μέσα μου η ενοχή της αμαρτίας μου. Έκανα γνωστή την αμαρτία μου και δεν έκρυψα την ανομία μου. Είπα, θα πω στον Κύριο την ανομία μου και θα κατηγορήσω τον εαυτό μου. Και εσύ συγχώρεσες την ασέβεια της καρδιάς μου. Γι' αυτό θα προσευχηθεί σε σένα κάθε αφιερωμένος σε κατάλληλη ευκαιρία και δεν θα αγγίξουν αυτόν οι συμφορές που σαν κατακλυσμός πολλών νερών θα επιπέσουν σε αυτόν. Εσύ είσαι το καταφύγιό μου από τη θλίψη που με περικυκλώνει. Σύ που είσαι η χαρά μου, λύτρωσέ με από τους κινδύνους που με έχουν περικυκλώσει. Και εσύ μου απαντάς, θα σε συνετίζω και θα συμβαδίζω μαζί σου σε αυτόν τον δρόμο που πρέπει να πορεύεσαι. Τα μάτια μου θα τα προσιλώνω πάνω σου. Μη γίνεστε ατίθασοι σαν το άλογο και το μουλάρι, στα οποία δεν υπάρχει σύνεση, αλλά όπως αυτά τα ζώα συσφίγγονται με το φήμωτρο και το χαλινάρι τα σαγόνια τους, να συσφίξεις και να περιορίσεις τη βούληση και το πείσμα όλων εκείνων που δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Είναι πολλές τιμωρίες που υφίσταται ο αμαρτωλός, αλλά αυτόν που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το έλεος του. Ευχαριστηθείτε και χαρείτε εν Κυρίως εις οι δίκαιοι και ας έχετε καύχημα όλοι εσείς που είστε ευθύς στην καρδία.